άνθρωπος που ήταν εκεί και νομίζω ότι είχε και ένα ρόλο σημαντικό, κεντρικό, ο ίδιος θα μας το πει, είναι ο κύριος Μπατσαλής. Τον ακούσατε να μιλάει και θα τον δούμε αμέσως τώρα. Κύριε Μπατσαλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για να μην αποδώσω εγώ κάτι που δεν είναι σωστό, ήσασταν από αυτούς που διοργάνωσε αυτή τη διαμαρτυρία? Η διαμαρτυρία δεν είναι διοργάνωση, αλλά ήμουν ένας από αυτούς που συμμετείχε. Και που απευθύνεται το κάλεσμα για να μαζευτούν όσοι μαζεύτηκαν εκεί. Πιο σωστά. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω. Όταν βγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος, όλοι οι ιεράρχες και λένε ότι ο κόσμος πρέπει να μείνει στα σπίτια του, γιατί αυτό είναι σημαντικό, αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται η πίστη, σώζονται οι πιστοί. Μάλιστα. Εσείς με ποιο σκεπτικό πήγατε εκεί και ακούσαμε τις κουβέντες όπως πέθαναν οι Άγιοι, πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς? Επειδή στο βίντεο παίχτηκε στο τέλος που δείξατε τώρα, δεν είναι η αρχή. Ναι. Ακριβώς το τέλος δεν είναι μονταρισμένο λάθος. Πρώτα απ' όλα, έτσι. Και θα σας πω γιατί πήγαμε. Η πλατεία που δείχνεται στον προφήτη Λία, ναι, όχι που δείχνεται, τα πλάνα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι περίπου στα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα. Στα σούπερ μάρκετ, που είναι 500 τετραγωνικά και 1.000 τετραγωνικά μέτρα, ανά 2 μέτρα μπορεί ο κόσμος να πάει να ψωνίζει. Και καλά κάνει. Να έχουμε λίγο πιο καθαρά το μήκο του βίντεο, παρακαλώ, για να πούμε πιο καθαρά τον κύριο Μπατσαλή. Ναι, κύριε Μπατσαλή, για πείτε μας. Στα 5.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτοί οι άνθρωποι και η εκκλησία φανήκανε πολύ στους ανθρώπους γενικά, όπως μας προσβάλλουν και προβάλλουν. Κύριε Μπατσαλή, εγώ να δεχτώ την κάθε παρατήρηση για την ένστασή σας, για το μοντάζ, όπως λέτε, που εμείς κάναμε. Θα πω όμως το εξής, να την δεχτώ, να την ακούσω. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι μονταρισμένη, είναι πραγματική. Έτσι. Όχι, όχι. Πραγματικότατη είναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εδώ είναι παράνομο. Δηλαδή, ως πολίτης του ελληνικού κράτους εσείς και όσοι ήσασταν εκεί, παρανομήσατε. Συνειδητά. Είπατε θα μαζευτούμε, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είστε πάνω από 10 και θα είστε και ο ένας δίπλα στον άλλον. Μάλιστα. Για ποιο στο λόγο? Στο σούπερ μάρκετ 10 είναι, κύριε Βαγγελάτου. Εδώ εμείς που είμαστε δεν αγγίξαμε τίποτα. Στο σούπερ μάρκετ πιάνει ο ένας ένα γάλα, είναι πάω σκεπτικό και εγώ αυτό. Πιάνω... Είναι σκεπτικό. Ορίστε? Προσωπικά στο σούπερ μάρκετ που εγώ πηγαίνω δεν έχω δει αυτή την εικόνα που λέτε. Δεν αποκλείω όμως να υπάρχει κάπου. Ναι. Εγώ σας λέω για αυτό που εσείς προκαλείτε. Ναι. Αυτό που στα κάνετε σούπερ... δηλαδή εκεί είναι για να δηλώσετε πιστοί. Ναι. Είστε πιο πιστοί λοιπόν, εσείς όχι, από εμάς που δεν πάμε στην εκκλησία, κύριε Μπατσαλή. Γιατί σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή. Λιγότεροι πιστοί. Αλλά ακούστε, αλλά... πρώτα απ' όλα μας είπαν η κυρία Τατιάνα Στεφανίδη ότι είμαστε αίρεση. Μας είπε τσίρκο, δεν είμαστε αίρεση. Είμαστε βαστισμένοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έλληνες, τσιγκάνοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Με το νέο και το πάτριο ημερολόγιο. Για όσους δεν ξέρουν τι πάνε να πει, πάτριο είναι κάνετε το παλαιό καλά, ημερολόγιο. Πολύ καλά που αυτοπροσδιορίζεστε. Αλλά μπράβο. Ξαναρωτάω. Στην τράπεζα δεν κολλάνε που είναι όλοι μαζί στη σειρά. Ακούω εκεί, βλέποντας αυτή την εικόνα, την παράνομη. Έτσι, γιατί αυτό εδώ είναι παράνομο. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι, αυτή είναι παράνομη. Και στο σούπερ μάρκετ που είναι 15 ώρες ανοιχτό και περνάνε 2.000 κόσμος, δεν είναι παράνομη. Ναι, εγώ σας ρωτάω για αυτό που εσείς προκαλέσατε. Αν έχετε καταγγελία για συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που παρανομεί, είμαι εδώ να την ακούσω, να την καταγράψουμε και να τη δείξουμε. Αλλά τώρα ρωτώ για αυτό που εσείς κάνατε. Δεν είναι δικαιολογία δηλαδή. Επειδή το κάνουν στα σούπερ μάρκετ, το κάνουμε και στην εκκλησία. Εκτός, κύριε Μπατσαλή, αν όπως ο Χριστός πήγε και διέλυσε τους εμπόρους έξω από τον ναό, γιατί δεν έχει σημασία ποιος πιστεύει πιο πολύ, τη ουσία πιστεύει έχει σημασία. Αυτό που κάνατε το συγκρίνετε με τον ναό και τους εμπόρους. Τα ακούω και μου σηκώνονται τα μαλλιά δηλαδή. Το αντιπαρέχομαι. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε το εξής. Ακούω το σύνθημα κάτω τα χέρια από τις εκκλησίες. Ποιος έβαλε χέρι στην εκκλησία? Ποιος σήκωσε χέρι στην εκκλησία? Δεν βάλανε χέρι. Δεν ξέρω τα ονόματά τους να τα πω και δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να τα πω. Δεν βάλανε χέρι. Δηλαδή, αν είναι κλειστή η εκκλησία και μπουν δύο μεγάφωνα έξω από κάθε εκκλησία, γιατί η Αγία Βαρβάρα εδώ έχει 20 εκκλησίες. Ναι. Και γίνεται ο ύμνος, η ακολουθία. Ναι, μπράβο. Και ακούγεται έξω στις γειτονίες. Πού το λάθος?
Να πω και το άλλο. Στα σούπερ μάρκετ είναι ένα ανά δύο μέτρα. Θα γίνει αυτό. Σε μια εκκλησία δεν μπορεί πάλι να είναι. Πάλι με το σούπερ μάρκετ. Ξε... Μα τι κόλλημα είναι αυτό. Λίγο, σας εγώ σα μιλάω, για την εκκλησία και την προστασία των πιστών και εσεί μου μιλάτε για την αγορά. Σα θυμίζω λοιπόν, επειδή λέτε ότι πιστεύετε ότι την αγορά έξω από τον ναό, γιατί αυτή την ταύτιση κάνετε, τη διέλυσε ο Χριστός όταν πήγε στο ναό. Δεν ξέρω αν ξέρετε γιατί μιλάω. Εύχομαι να το ξέρετε. Συγγνώμη. Εύχομαι να το ξέρετε. Πάω λοιπόν ξανά στο ερώτημά μου. Καταλαβαίνετε ότι εκθέτετε σε κίνδυνο ανθρώπους και τον εαυτό σας και ότι στο όνομα της πίστης που τελείως διαφορετικά το λένε όλοι οι ιεράρχες, εσείς πάτε εκεί για να κάνετε τι, τον πιστό? Εγώ δεν πάω να κάνω τον πιστό, ούτε οι κύριοι που είναι εκεί. Εμείς είμαστε πιστοί. Μάλιστα. Άλλοι δεν είναι πιστοί και προσπαθούν να το περάσουν σε εμάς. Σε εσάς ποιος προσπαθεί να το περάσει? Γιατί εφόσον είστε πιστός και κανείς δεν μπορεί να σας το αρνηθεί, βλέπω πίσω σας δύο τείχους εικόνες. Άμα θέλετε λοιπόν να προσευχηθείτε... Η κυρία Στεφανίδου, γιατί μας αποκάλεσε τσίρκο? Η κυρία Στεφανίδου έκανε το ρεπορτάζ, στο οποίο προσωπικά το είδα και ήταν εξαιρετικό. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εξαιρετικό να μας λέει τσίρκο. Άλλο θέμα. Σας ξαναλέω. Το τσίρκο? Οι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε τσίρκο δηλαδή. Κύριε Μπατσαλή, έχετε εκεί εικόνες να προσευχηθείτε. Ξανά, ναι. Εδώ έχετε δημιουργήσει μια παράνομη και επικίνδυνη κατάσταση. Δεν μου απαντάτε όμως αυτό που σας λέω. Και επικίνδυνη. Λέω λοιπόν, μια χαρά τα είπε στην που αστυνομία, και είμαστε αίρεση, η αστυνομία, όταν σας χτύπησε την πόρτα, Έλληνες. Η αστυνομία όταν σας χτύπησε την πόρτα, ανοίξατε? Βέβαια, και συλλήψεις γίνανε. Εσείς και προσαγωγές. Και ποιος σπίτι είπε, σας, συγγνώμη, ποιος είπε ότι έλειπε η αστυνομία? Δεν ήρθε σπίτι σας η αστυνομία? Από πού κάνανε το πόρισμα όλοι ότι δεν υπήρχε αστυνομία και δεν γίνανε προσαγωγές? Στο σπίτι σας ήρθε η αστυνομία? Σας έψαξε? Ναι, με ήρθε. Ήσασταν εκεί? Όχι, δεν ήμουν. Γιατί, κύριε Μπατσαλή? Γιατί έτυχε να μείνει με σπίτι. Μετά λοιπόν πήγατε να παρουσιαστείτε Αυτοβούλος. Εσείς που έχετε κύριε, για τον τη δύναμη, εσείς κύριε Μπατσαλή, που έχετε τη δύναμη να βγείτε να φωνάξετε. Η αστυνομία του κράτους αυτού σας ψάχνει. Γιατί κάνατε μια παρανομία. Εδώ βγαίνετε να μιλήσετε στην αστυνομία. Το πρωί αυτόφορο, τακτική δικάσιμο. Κανένας δεν κρύφτηκε. Να κρυφτούμε από πού? Από αλλά κύριο Σούτου Στόμαδα, αυτό που πιστεύουμε εμείς θα κρυφτούμε, νομίζετε. Κύριε Μπατσαλή, παρακαλώ. Θα πω αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό που είπαν όλοι οι Ιεράρχοι. Σεβαστό. Δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή αυτό η που πίστη, είπε, το πιστόμετρο. Ωραία. Και κάποιοι παίζουν παιχνίδια μέτρα, λέγοντας... Δεν μπορεί να μπει ο κόσμος και να ακούσει όπως πέθαναν οι άλλοι, θα πεθάνουμε. Αν κάποιος θέλει να πεθάνει, είναι δικαίωμά του. Εσείς μείνατε τώρα σε αυτή τη λέξη, κύριε Ευαγγελάτο. Τα μπερδεύετε και εσείς τα πράγματα. Τα μπερδεύω, εμάς. Στην εκκλησία η λειτουργία δεν μπορεί να γίνει και να είναι κάθε πίσω σε ένα δύο μέτρα. Όχι. Όχι. Και στο σούπερ μάρκετ πώς μπορεί? Κύριε, και δεν είναι που το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Δεν το λέω εγώ, δεν είμαι επαρκής εγώ να το κρίνω. Έστω και οι επιστήμονες. Ο κύριος Τσιόρδας είπε στην αρχή, φορέστε όλοι μάσκες. Ποιος Τσιόρδας τώρα? Θα πάτε εσείς εκεί, Σιόδρας, κάτω τα χέρια της εκκλησίας. Μετά δύο μέρες λέει, μη φοράτε μάσκες. Η εκμετάλλευση γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τελικά, να φορέσουμε μη μάσκες. Ο κύριος Μπατσαλής εκεί είναι στο σπίτι του. Δεν ήταν όταν χτύψει η αστυνομία την πόρτα. Θέλω να δούμε ένα διάγραμμα. Συγχωρήστε με αν αγανακτώ, αλλά και ίσως ανύψωσα και τους τόνους. Και να ζητήσω και από τον κύριο Μπατσαλή την κατανόησή του γι' αυτό, αν και διαφωνώ μαζί του ριζικά και θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα βρώμικο παιχνίδι που παίζεται. Από ανθρώπους ίσως ανεγκέφαλους, ίσως που δεν καταλαβαίνουν. Αλλά το λέω γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να θέλει να πάει στην εκκλησία. Τι είναι αυτός ο τόπος? Είναι η Μεγάλη Παρασκευή και τα εγκόμια, είναι το Μεγάλο Σάββατο και η Ανάσταση και χιλιάδες πράγματα ακόμα. Αλλά για όλους μας είναι ένα μεγάλο κομμάτι Ελλάδας αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν όλο αυτό τον καιρό? Προσπαθούμε να το προστατεύσουμε. Έλατε να δούμε τα διαγράμματα.